Την ερχόμενη εβδομάδα, οι λογιστές των επιχειρήσεων έχουν υποσχεθεί πως θα έχουν τελειώσει και τις τελευταίες εγγραφές για το 2010 και άρα θα έχουμε μία σαφή εικόνα για το πού και πόσο οφείλει η κάθε επιχείρηση. Από εκεί και πέρα, θα δούμε πόσα οφείλονται στους εργαζόμενους, πόσα οφείλονται στα ασφαλιστικά ταμεία. Εν τω μεταξύ, ο Δήμος Τρικαίων δεν έχει βρει ακόμα το βηματισμό του και βέβαια οι συσκέψεις είναι καθημερινές. Ό,τι ένωση στους πολίτες υπάρχει, που υπάρχει σε εμάς. Από ό,τι βλέπετε και εδώ στο Δημαρχείο, περιφερόμαστε και περιφέρονται άνθρωποι από υπηρεσίες που έρχονται. Πού είναι, πού θα ενταχθούν, πώς θα ενταχθούν. Εκ των πραγμάτων, κάθε μεγάλη αλλαγή θα πρέπει να βρει την ισορροπία της. Πολλά είναι τα θέματα, όπως επίσης ακόμα δεν έχουμε ενεργοποιήσει τα τοπικά συμβούλια, που είναι πολύ σημαντικός θεσμός. Η λογική του Καλλικράτη, παρόλο ότι προεκλογικά δεν φάνηκε, είναι επαναλειτουργία των χωριών. Να ανοίξει τοπικό γραφείο, να υπάρχει γραμματιακή υποστήριξη, αρμοδιότητες κλπ. Άρα είναι πολύ σημαντικό και αυτό το πείραμα. Και αυτό το πρώτο καιρό, εκ των πραγμάτων, δημιουργείται μια κατάσταση εντός εισαγωγικών χάους, η οποία όπως και κάθε χαοδής κατάσταση, κάποια στιγμή βρίσκεται η μορφή της.